ΣΥΡΙΖΑ να λέτε ότι ο Καλογρίτσας μετατρέπει στην ουσία μια αστική διαφορά που έχει σε πολιτικό θέμα. Δεν είναι θέμα αν όντως έχει παρέμβει ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για εσάς. Οι δύο πρώτες μου πολιτικές παρατηρήσεις είναι σε συνέχεια αυτά που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος για αυτή την ατμόσφαιρα ζόφου, εγώ θα έλεγα δυσοδείας, στην οποία επέλεξε η κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυτήν μέσα μαζικής ενημέρωσης να μετακυλήσουν τον πολιτικό διάλογο. Αλλά άλλο είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Όχι, ο κύριος Κουμουτσάκος, δεν είπε αυτό που λέω εγώ. Αναφέρθηκε όμως σε ατμόσφαιρα ζόφου. Λέει για το δική του θέση. Ακριβώς. Σας λέω λοιπόν ότι μια κυβέρνηση που έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, δεν αποφασίσει να μεταφέρει τη συζήτηση εκεί. Η δεύτερη παρατήρηση. Αποκαλύψει δημοσιογραφικές έγινε. Η δεύτερη παρατήρησή μου, ακούσατε τι είπα. Η κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυτήν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δεύτερη παρατήρηση. Για την ουσία όμως, η δεύτερη παρατήρηση. Θα σας πω ό,τι θέλετε. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα ουσιώδη. Αυτό που είπατε, νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό από όλα. Ότι προσπάθησε ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, να σας πει για την εξωτερική πολιτική και τα προβλήματα που έχουμε εκεί. Και λέτε, αυτά να τα πούμε μετά. Όχι, θα τα πούμε. Λέτε, ναι, σύμφωνοι. Σαν αυτά είναι τα δευτερεύοντα. Εγώ σας λέω ότι το έλλειμμα. Είναι 8,87 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Δεν καθόλου εύκολη απάντηση. Δεν είναι δευτερεύον αν μια κυβέρνηση λειτουργούσε παρακρατικά, λειτουργούσε κυπατζίδικα και παραθεσμικά. Ωραία, θα σας δεν είναι δευτερεύον. Λοιπόν, οφείλετε λοιπόν να πείτε αν ο κύριο Παπάς έκανε αυτές τις ενέργειες, αν τις γνώριζε ο κύριο Τσίπρας ή αν δεν τις έκανε. Και πρέπει να τα ψάξει η δικαιοσύνη. Τα ελληνοτουρκικά θα πούμε ό,τι θέλετε. Πρέπει να τα ψάξει η δικαιοσύνη. Η κοινωνία θέλει μια απάντηση σε αυτό. Ας πάμε λοιπόν. Έχει ευθύνη ο κύριο Παπάς. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα για τα παρακρατικά. Έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας ότι η μόνη παράταξη που έχει φτιάξει παρακράτος στην Ελλάδα είναι η παράταξη της δεξιάς, για τον απλό λόγο ότι για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγεις πλήρως και σε βάθος το κράτος. Και αυτό απαιτούσε δεκαετίες σύμφυρσης με τους μηχανισμούς που μόνο η δεξιά στην Ελλάδα το έχει πετύχει. Η θεωρία των αρμών της εξουσίας, και, δηλαδή. Ναι, είναι, έπρεπε να τους ελέγξει. Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι συγκυβερνούσατε με τους ανέλικους. Λοιπόν, σας θυμίζω μια κυβέρνηση, κύριε Κατρούμπη. Τι εννοείτε, ότι ανέλυχαν κάνει παρακράτος. Όχι, εσείς θα μας πείτε τι κάνατε. Ωραία. Εσάς ρωτάμε. Σας λέω λοιπόν ότι εν όψει αυτό το δύο γεγονότων, όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι δεν πετάει πέτρες. Φαίνεται λοιπόν. Και πράγματι αυτό είναι στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης. Κύριε Παπάς έχει ευθύνες, ναι ή όχι, κύριε Κατρούγκα, ναι, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις. Ενώ... Ποιες αποκαλύψεις. Τις αποκαλύψεις, δημοσιογραφικές που είχαμε. Ποιες αποκαλύψεις. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρξε τίποτα, ξαρνίστε, κύριε Κατρούγκα. Λοιπόν, αν ξαρνίστε, ακούστε, να μας πείτε. Ο κύριος Καλογρίτσας τα καταθέτει αυτά. Μα καταλαβαίνετε ότι με αυτό πυροβολάτε τα πόδια σας. Όχι, εσείς δεν καταλαβαίνετε. Δεν εσείς δεν καταλαβαίνετε, κύριε Κουμουτσάκο, που είστε σοβαρός άνθρωπος. Πείτε ότι βλέπουμε και θα το διερευνήσουμε. Η ζωή της χώρας έχει να συζητήσει άλλα πράγματα, σοβαρά. Για να σας πω όμως και τι εννοώ όταν λέω ότι όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι δεν πετάει πέτρες. Υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάζω το Σαββατοκύριακο, νόμιμες παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, που βγάζουν στην επιφάνεια ευθύνες σοβαρές και για ποινικά αδικήματα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Τοποθετήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης πριν γι' αυτό και είπε, αυτά είναι προσωπικές συμπεριφορές που αν έχουν συμβεί δεν έχουν φύγει στη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Ωραία. Εδώ δεν μιλάμε για προσωπικές συμπεριφορές υπουργών. Αισθάνομαι ότι μιλάμε στο πλαίσιο την νοημοσύνη των τηλεθεατών τώρα, κύριε Κατρούγκα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Βγαίνει ο κύριος Καλογρίτσος, συγκεκριμένος επιχειρηματίας, και λέει: πήρα μια δοτή επιταγή 3 εκατομμύρια ευρώ μέσω λευκού οίκου, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου, και ενός υπουργού, του κυρίου Παπά. Πρέπει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση ή όχι για εσάς? Ακούστε, η κοινή λογική λέει ότι αν ήθελε η κυβέρνηση τότε να κάνει τον κύριο Καλογρίτσα καναλάρχη, θα το είχε κάνει. Όμως επί δικής μας κυβέρνησης. Όλα σας φαίνονται εύκολα. Όλα σας φαίνονται εύκολα. Είναι εύκολη απάντηση. Μα προσπάθησε να το κάνει. Λοιπόν, προσπάθησε να το κάνει με χίλια μέσα. Πήγε λοιπόν, σε επιχειρηματίες και λοιπόν, παρακάλαγε να βρει λεφτά. Νέα, και τελικά βρήκε από το Λίβανο. Η νέα όψιμη εμφάνιση του κύριου Καλογρίτσα προφανώς συναρτάται με την επιλογή του ως δικηγόρου ενός συναδέλφου, ο οποίος είναι έγκριτος νομικός, του κυρίου Λοβέρδου. Δεν είναι όμως αστικολόγος. Όταν λοιπόν σε μια αστική διαφορά όπως αυτή που έχει με τη ΣΥΣΥΣΥ επιλέγει να εκπροσωπηθεί από ένα πολιτικό που είναι γνωστό. Άρα για εσάς δεν υπάρχει θέμα πολιτικό. Πολιτικό μένος απέναντι στην πολιτικό κυβέρνηση. Πολιτικό θέμα υπάρχει για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα. Με τη συμπεριφορά του κύριου πολιτικό Παπά. Πολιτικό θέμα υπάρχει όταν προσπαθούμε να φέρουμε την πολιτική συζήτηση στο βούρκο. Και με τα κύλια στο βούρκο ποτέ δεν συμφέρει. Ποτέ δεν συμφέρει. Βούρκος ποιος είναι, ο κύριος Παπάς είναι ο βούρκος. Βούρκος είναι η συζήτηση της χώρας. Είναι η συζήτηση και το κλίμα που προσπαθείτε να δημιουργείτε.
μέσω από αυτή τη δυσόδη πολιτική συμπεριφορά. Άρα δεν παρακαλώ, υπάρχει παρακαλώ, θέμα παρακαλώ, για εσάς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Σκανδαλίδη. Εφημερίδας που γνωρίζουν όλοι πώς στηρίζει. Τον αρνείστε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Πού αναφέρεστε, σε ποια εφημερίδα και σε ποιο ρεπορτάζ. Γιατί εγώ τις δικές ερωτήσεις τις σέβομαι και τις απαντήσω. Δεν έχει νόημα. Δεν παράγουμε τίτλους εφημερίδων. Υπάρχει κυριακάτικη εφημερίδα. Χθες, που όλα αυτά που περιγράφατε. Το πρώτο θέμα, γιατί φοβόμαστε από την εφημερίδα. Είναι φιλική σε εμάς εφημερίδα που ξέρω για το ντοκουμέντο. Για το ντοκουμέντο. Λοιπόν, μα απαντήθηκε αυτό. Όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τα στέλνει στο κόκκινο. Όχι. Επειδή μιλήσατε για ζόφο. Επειδή μιλήσατε για απομαγνητοφωνήσεις. Και δυσοδεία. Σας λέω. Εφημερίδα δική σας που σας στηρίζει. Όλα αυτά τα νοσηρά τα στέλνει στο κόκκινο χθες. Τα εκτινάσει. Δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας με ένα πρωτοφανή τρόπο. Αυτό δεν είναι ζόφος. Καταδικάστε λοιπόν, κύριο Κουμουτσάκο, καταρχάς την αρχική προσπάθεια που είπα που εκπορεύεται τώρα από την κυβέρνηση. Πίσω από και μετά να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Σκανδαλίδη, βεβαίως. Ελάτε. Καταρχήν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση οδηγείται εκεί κάθε φορά που το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συζητήσει με νυφαλιότητα πραγματικά γεγονότα. Και το πραγματικό γεγονός εδώ είναι ένα. Ότι υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, υπάρχουν μαγνητοφωνήσεις στη μία περίπτωση, υπάρχουν επίσημα δικαστικά έγγραφα στην άλλη περίπτωση, γιατί δεν είναι απλή φήμη, είναι κάτι. Ναι, στη δικαστική αίθουσα, υπό. Οι οποίες προφανώς πρέπει να διερευνηθούν μέχρι σε σχάτων και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έτσι. Και υπάρχει το πολιτικό μέρος. Στο πολιτικό μέρος, λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τεράστια πολιτική ευθύνη, γιατί οργάνωσε μια διαχείριση της εξουσίας που οδήγησε σε αυτά τα φαινόμενα. Και εγώ τον καταλαβαίνω που λένε πολλές φορές από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δεν έχουμε μηχανισμούς και το παρακράτος είναι της δεξιάς. Πράγματι. Εγώ πιστεύω ότι το παρακράτος είχε η δεξιά μέχρι τώρα, ιδιαίτερα σε μηχανισμούς όπως η δικαιοσύνη που ήταν βαθιά, ας πούμε, δεμένη με την άσκηση της εξουσίας, όπως αποδείχθηκε και σε παλιότερες εποχές, την εποχή τότε που διωκόταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που παραλίγο να καταδικαστεί ο άνθρωπος. Για μια ψήφο αδόθηκε. Λοιπόν, εγώ το παραδέχομαι αυτό. Ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι δανείστηκε αυτό το μηχανισμό. Αυτό το παρακράτος το δανείστηκε. Και το δανείστηκε με τη συνεργασία που έκανε με τον κύριο Καμένο. Με στόχο να κάνει τι, κύριε Σκανδαλίδη? Με τον κύριο Καμένο για να ασκήσει μια εξουσία όπως την άσκησε στο θέμα της Νοβάρτης. Να ασκήσει δηλαδή μια εξουσία καταγγελίας των πολιτικών της αντιπάλων, μια πραγματική σκευωρία που έγινε σε βάρος 10 πολιτικών για τους οποίους δεν αποδείχθηκε τίποτα και επιπλέον η χώρα έχασε και μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια από τότε αν δούλευε με τους γιατρούς και το πραγματικό σκάνδαλο της Νοβάρτης, θα είχε και κέρδος από αυτή την ιστορία και τα έχασε αυτά τα εκατομμύρια. Εδώ ο κύριος Τσίπρας δηλαδή έχει ευθύνη επομένως. Τι λέτε ευθύνη. Εσείς, μπαίνει στο κάδρο. Προφανώς έχει ευθύνη. Η πολιτική του ευθύνη είναι τεράστια. Τεράστια. Από εκεί και μετά, το να λέμε κάθε φορά που γίνεται αυτό, και είναι δίκιο, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, το είπε επανέρευε ο κύριος Φίλης, γιατί προφανώς το συνέφερε. Να μην ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική ζωή. Είναι σωστό αυτό. Γιατί έχω ζήσει εγώ εποχές που αυτή η ποδοσφαιροποίηση ανέβαλε την ανάπτυξη της χώρας για 3 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου για την τριετία 89-93. Έτσι. Ανέβαλε λοιπόν την πορεία της χώρας για 3 χρόνια. Όμως είναι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα του χειρισμού της εξουσίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά, κύριε Σκανδαλίδη. Πώς αλλιώς, αλλιώς θα συζητάμε. Λοιπόν, ελάτε σύντομα για να πάμε και στα εθνικά γιατί θα τα συζητήσουμε, κύριε Κατρούγκαλε, όπως είπαμε πριν. Κοιτάξτε, η οδυνηρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων που ανακαλύπτουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την πιο σκοτεινή τους πτυχή, ναι, είναι να ανακαλέσουν από τη δεκαετία του 40 και του 50 τη θεωρία περί κράτους και παρακράτους δεξιάς. Εδώ έχουμε το 1974 και μετά μια στέρεη ευρωπαϊκή δημοκρατία που το οφείλουν σε αυτή την παράταξη. Προκειμένου λοιπόν να σώσουν τα άσωστα τα σημερινά, που έρχονται όπως σας είπα αντιμέτωποι με το χειρότερο τους εαυτό, ανακαλύπτουν μια συζήτηση που πηγαίνει 70 χρόνια πίσω. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό για να τα προλάβουμε. Όχι. Δεν θα προλάβουμε. Ξεκινάτε δεύτερο γύρο και δεν θα επιτρέψετε να μιλήσουμε. Είστε σοβαροί. Απαντήστε. Ήδη μιλήσαμε μία φορά και ξεκίνησε δεύτερο γύρο. Μίλησα πολύ σύντομα όμως. Ακούστε, υπάρχει μια πλήρης απόδειξη περί του αντιθέτου για αυτό που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος. Το 1994 παραπέμπεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για υπόθεση υποκλοπών που αποδεικνύει ακριβώς το παρακράτος της δεξιάς που έχει συνέχεια
και παραμονή. Για το σημερινό παρακράτος θα μας μιλήσετε του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω λοιπόν, για το παρακράτος σας δείχνω και ο κύριος Καδαλίδης, παρακράτος στην Ελλάδα έχει μόνο η δεξιά. Λοιπόν, αλλά μίλησε για ευθύνες δικές σας, κύριος Καδαλίδης. Το αίσθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι μετά το δικό του. Ερχόμαστε στα της Αγίας Σοφίας, περιμένουμε την απόφαση, μας τα έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο, είναι θέμα ημερών από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει βεβαίως αυτό το όπλο του.